Εμείς νιώθουμε μεγάλη τιμή για την επισκέψη της Κάνθας. Ο ενθουσιασμός της 4ης Ιουλίου τότε ήταν πολύ μεγάλος, ο οποίος μετουσιώθηκε μετά σε ανεξίτερες μνήμες για τους Έλληνες και έγινε οδηγός για τη νέα γενιά, μια κληρονομιά που οφείλουμε όλοι να την ακολουθήσουμε και έχουμε καθήκον να την εμπεδώσουμε και στις επόμενες γενιές, έτσι ώστε η σημαία όπως έμεινε τότε ψηλά της Ελλάδος να μείνει και σε όλα τα επίπεδα. Αυτό σημαντοδοτεί για το νησί μας η επίσκεψή σας κάτι πολύ μεγάλο για μας, γιατί ένα νησί το οποίο έζησε δύσκολες στιγμές λόγω του μεταναστευτικού, ευτυχώς το αφήσαμε πίσω μας, σταθήκαμε σε δύσκολες καταστάσεις με τη βοήθεια του κόσμου αλλά και με τη δική μας την αισιοδοξία ότι αυτό το νησί θα πατήσει ξανά στα πόδια και όπως βλέπετε η εικόνα έχει αλλάξει. Βλέπετε ότι πλέον δεν έχουμε αυτό το συναστισμό που είχαμε στο λιμάνι της Μυτιλίνης, αυτή την αναστασία. Ευτυχώς φυλάσσουμε και τα σύνορά μας και αυτό το οφείλουμε στο λιμενικό μας σώμα και στα σώματα ασφαλείας. Βέβαια, αυτό δεν πάβει να το φωνάζουμε προς όλες τις κατευθύνσεις ότι εμείς σταθήκαμε αλληλέγγυοι, βοηθήσαμε τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, ήμασταν κοντά στις δύσκολες στιγμές. Όμως, αυτό είχε πολύ μεγάλες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις στο νησί μας και ευτυχώς με τη βοήθεια όλων, αλλά και με τη δική σας βοήθεια, γιατί και η δική σας βοήθεια ήταν σημαντική. Όταν έχεις μια Ελλάδα η οποία έχει δώσει δείγματα σε όλα τα επίπεδα και ειδικά στον αθλητισμό, σηματοδοτεί και ψυχώνει όλους εμάς οι οποίοι είμαστε εδώ για να φυλάττουμε θερμοπύλες σε τούτες ακόμα τις δύσκολες στιγμές, επιδιώκοντας εμείς βεβαίως την ελληνική, τη φιλία μεταξύ των λαών, όμως δεν θα αφήσουμε σε κανέναν να μας επιβουλεύεται ή να παίζει παιχνίδια στο Αιγαίο μας, στα νησιά μας, στις ελληνικές θάλασσες. Εμείς θέλουμε, σας νιώθουμε εις δικούς μας ανθρώπους. Θέλουμε να σας κάνουμε και δημότες μας, αν γίνεται, και επίτιμους δημότες της Μυτιλίνης. Και θα θέλουμε να σας επισκέπτεστε συχνά και να κοινωνήσετε και να επικοινωνήσετε αυτό που βλέπετε το νησί με το φυσικό πλούτο, με τη φιλοξενία, με την γευσιγνωσία, με όλα τα καλά του, με τις θάλασσές του, με τις οικογενειακές διακοπές σε όλη την Ελλάδα. Και βέβαια να επαναλάβετε αυτή την επίσκεψη, όπως είπα και στο κ. Παπαδόπουλο εδώ, αν έχετε διάθεση να κάνουμε ένα αγώνα το επόμενο διάστημα με κάποια ομάδα που θα επιλέξετε εσείς για να εμψυχώσουμε τους ντόπιους, τους Μυτιλινιούς, αλλά και τους επισκέπτες του νησιού αυτό το διάστημα και να δώσουν και το μήνυμα το νησί μας έχει πάψει να δυσφημίζεται, έχει αλλάξει, είναι ένα νησί το οποίο σε σχέση με τα άλλα τα νησιά διαθέτει πολύ μεγάλο φυσικό πλούτο, φιλόξενο λαό και είναι έτοιμο να δεχθεί όλους τους Έλληνες και ξένους επισκέπτες για διακοπές. Να πούμε και μια κουβέντα πάνω σε αυτά που είπατε. Καταρχάς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την όμορφη υποδοχή εδώ στο Δημαρχείο. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα όμορφα λόγια σας. Εμείς ως Legends 2004 προσπαθούμε πάντοτε να είμαστε κοντά στην νεολαία και στα παιδιά. Αντιλαμβανόμαστε ασφαλώς τα κοινωνικά προβλήματα που έχει ο τόπος και ειδικά αυτός ο τόπος που είμαστε σήμερα. Όπως είπατε και εσείς, τα τελευταία χρόνια έχει περάσει αρκετές δυσκολίες, αλλά έχει ανταπεξέλθει. Γι' αυτό και εμείς είμαστε εδώ, σε συνεργασία με το UEFA Foundation for Children, να... και με την βοήθεια της... Εσείς είστε κατά τους ανθρώπους. Τι? Εσείς τους ανθρώπους, τον Δήμο, τους ανθρώπους, το... Ναι, ναι, μέσω του Αντώνη. Και σε συνεργασία με, τους, με την UEFA Foundation, να δημιουργήσουμε αυτό που... να κάνουμε αυτό το αυριανό, έτσι, event. Είναι εδώ μαζί μας ο κύριος Κλούζερ και... Είχαμε συνάντηση το πρωί, ήταν με τον Ιωσήφ. Άρα τους γνωρίζετε. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε κάνει ούτε. Οπότε εύχομαι και με τη βοήθεια της τοπικής κοινωνίας που είμαστε σίγουροι ότι αύριο θα τα έχουν κανονίσει. Είναι ο Βασίλης Σολάκης, έχει με τα παιδιά, τα δικά μας, τον Αλέξη και τον Δημήτρη,
το έχουν κανονίσει και με τα προσφυγόπουλα δίπλα τους να ενσωματωθούν στις ομάδες. Άλλωστε, ο αθλητισμός ενώνει και εμείς εδώ είμαστε για να διάλουμε όλες αυτές τις ωραίες αξίες που έχει ο αθλητισμός και μέσα από την ευγενή άμυλα και όλα αυτά να περάσουμε μια πολύ όμορφη μέρα με τα παιδιά και να τους δείξουμε ότι είμαστε κοντά τους. Όσον αφορά το δεύτερο που είπατε για το παιχνίδι, να σας απαντήσω ότι σας ευχαριστούμε και πάλι για την πρόσκληση. Πρέπει να το συζητήσουμε με τα παιδιά, να δούμε λίγο πώς είναι το πρόγραμμά μας τον επόμενο καιρό, γιατί έχουμε και μια συνεργασία με το Ίδρυμα Σταύρο Νιάρχο και έχουμε άλλα Youth Cups που θα πάμε σε όλη την Ελλάδα και ακόμα και στην Κύπρο αυτή τη σεζόν. Οπότε θα το βάλουμε κάτω να δούμε και ευχόμαστε να βρούμε την ημερομηνία να σας ξαναεπισκεφτούμε. Έχουμε έρθει εδώ νομίζω, έχουμε παίξει εδώ. Έχουμε παίξει το 2016, δεν είμαστε μέσα ακόμα σαν λέτε. Είναι μια ομάδα τοπικού. Ναι, το είπε το παιδί. Είχε πάρα πολύ κόσμο για κοινωνικό σκοπό. Μαζευτήκαν και πολλά και μετά δώσουμε στο χαμόγελο. Ήταν το χαμόγελο του παιδιού. Ναι, ήταν το χαμόγελο του. Μόνο άσχημο σε αυτή ήταν ότι ο κύριος Καραβούνης έπεσε στο τάβλι και δεν μπορούσε. Εδώ έχω κάνει δίπλα από το Δημαρχείο. Και είσαι και δάσκαλο, άνθρωπο σε πολλά επίπεδα. Αλλά χαίρομαι κάθε φορά που βλέπω τα παιδιά, γιατί έχουμε συνεργαστεί. Ο Γιωργάκη το ξέρω όταν ήταν 12 χρόνια, 13 μόλις ήρθε στην Παιανία. Εκεί ήταν και ο Γιαννάκης ο Κούμας, ο Βασινάς. Με τον Αντώνη συνεργαστήκαμε όταν ήμουν στο Παναδικό Γυμναστής. Αλλά με τα περισσότερα, με τον Άγγελο, με τον Στέλιο, με τον Παντελή, με τον Βασίλη, κάναμε μια πολύ μεγάλη επιτυχία το 1998. Φτάσαμε στα τελικά του κυπέλλου Ευρώπης, χάσαμε από την Ισπανία, στη Ρουμανία που γινόταν το τουρνά. Χάσαμε στην Ισπανία, από την Ισπανία με ένα γκολ το οποίο, εν πάση περιπτώσει, από εκεί δεθήκανε πάρα πολύ αυτά τα παιδιά και οι περισσότεροι συνεχίσαμε και στην μεγάλη εθνική και πολλά από αυτά τα παιδιά. Μας πείσμωσε τότε και για αυτό δεν αυτό τον άνθρωπο. Πεισμόσαν τα παιδιά με ηγέτη τον κύριο Γιάννη τον Κόλια. Έτσι. Μιλάω συχνά και σας θυμόμαστε. Πως είναι 92 χρονών, αλλά είναι νεότατος. Έτσι. Ζηλέψατε και λίγο από τη δόξα του Wembley εδώ. Κάποιοι οπότε σας μπόλιασε λιγάκι και με αυτό. Πάνω απ' όλα και παιδαγωγός ήταν. Είπαινα εδώ, είχε πείσει ένα πράγμα. Εντάξει, εμείς κάναμε κάτι. Είμαστε τυχεροί που βρεθήκαμε σε αυτή την ομάδα το 1971. Για εκείνη την εποχή ήταν κάτι το πρωτόγνωρο να παίξει στην Ευρώπη και να φτάσει σε έναν τελικό. Και μάλιστα να παίξουμε στο Γουέμπλεϊ. Είναι κάτι το που έμεινε μέχρι σήμερα. 50 χρόνια πριν, όλοι δεν θυμούνται τίποτα άλλο, θυμούνται αυτό το γεγονός. Όμως εσάς, αυτό που κάνετε θα σας θυμούνται άλλα 50 χρόνια. Δηλαδή με το καλό να γεράσετε όλοι να φτάσετε 80-90, θα θυμούνται αυτό το γεγονός. Δεν θα θυμούνται για τον Τάκη, τον Φίζα, για τον Νίκο. Και τα λοιπά. Κάτι άλλο θα θυμώνται το 2004. Να είστε καλά. Σας αγαπάμε. Ήταν και σε μια δύσκολη εποχή που σήκωσαν την Ελλάδα ψηλά. Δηλαδή έδωσαν στην Ελλάδα μας παγκόσμια κοινοβολία και δύναμη και μέσω από αυτούς έχουμε και εμείς αυτή τη δύναμη, αντλήσαμε τη δύναμη και συνεχίζεται. Δηλαδή ο απόϊχος είναι τόσο μεγάλος που συνεχίζεται για γενιές ακόμα και πολλά χρόνια. Γι' αυτό να είστε βέβαιοι και να το πιστεύετε μέσα σας. Ναι. Το βλέπουμε κιόλας, ναι. Το ζούμε. Δηλαδή, και φαίνεται και βλέπω ότι είστε παιδιά που δεν έχετε κανένα εγωισμό, καμία έπαρση, δηλαδή είστε άνθρωποι οι οποίοι αγαπάτε αυτό που κάνετε, αγαπάτε την Ελλάδα, το πιστέψατε και συνεχίζετε να δίνεστε να γίνεστε διαπαιδαγωγή στις γενιές μας και στους νέους μας και θέλω να συνεχίσετε έτσι. Ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Το βγούμε σαν ομάδα ακόμα γι' αυτό. Έτσι. Έτσι, μπράβο. Σαν ομάδα. Ξέρεις, Δήμαρχε, τα παιδιά αυτά τα περισσότερα ξεκινήσαν από την εθνική παιδών, νέων, ελπίδων και μετά πήγαν στην Ανδρών. Ήτανε φίλοι, ήταν μια ομάδα. Παρακαλώ στη φανέλα που μας δώσατε εδώ, στην Δημαρχή, ένας-ένας, να βάζει την υπογραφή του και το όνομά του πάνω, για να μας μείνει εδώ. Επομένως, τον αρχηγό σας, τον πρόεδρό σας, για να δώσουμε
το σήμα του Δήμου μας και του νησιού μας, που είναι η Ελιά. Ευχαριστώ πολύ και πάλι. Και το σήμα του Δήμου μας, το οποίο είναι η Γύρα. Επίσης είναι το σύλλογο σκέφα, σε ένα νόμισμα το οποίο βγάλαμε με την Αρουσταλή και 200 πόλεις από την Ζαφάτσα. Είναι... Ωραία. Βαρμούλη. Όχι. Είναι το Θεόφιλο του λαϊκού μας οργάνου στην Ευθύνη, σε φανταστικό. Φανταστικό πολύ. Είναι ο Τσολιάς, ο οποίος αποθανάτησε τους Έλληνες επαναστάτες και έχει γίνει διάσημος. Έχει φιλοξενεί έκθεση του σε όλα τα διεθνή, στις διεθνείς εκθέσεις και τώρα τελευταία έχει πάει με το Θεόφιλο και θέλετε.